Κύριε Τσαρδάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε ο αστυνομικός διευθυντής, ο προϊστάμενος της δίωξης ναρκωτικών Αττικής. Βρισκόμαστε στο γραφείο σας εδώ στην Γαδά. Είστε στην υπηρεσία από το 2004 και από το 2019 έχετε αναλάβει διευθυντής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οπότε γνωρίζετε καλά το θέμα των ναρκωτικών και φυσικά η κουβέντα μας σήμερα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για αυτούς φυσικά που μας παρακολουθούν πάνω απ' όλα. Θα ήθελα καταρχάς να αρχίσω και να σας ρωτήσω ως υπηρεσία που ασχολείται με τις κατασχέσεις ναρκωτικών αλλά και με το κυνήγι των διακινητών, των εμπόρων, τι είναι αυτό που έχετε δει τα τελευταία χρόνια και σας προβληματίζει? Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία αύξηση των ποσοτήτων της κοκαίνης η οποία έρχεται στην Ευρώπη και κατά συνέπεια στην Ελλάδα και εμπλοκή περισσότερο των εγκληματικών οργανώσεων που έχουν έδρα στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σε τέτοιο βαθμό που η συνεργασία πλέον είναι ένα τύπο συμφωνίας των εγκληματικών οργανώσεων εκεί με τις εγχώριες σε ποσοστά κέρδους. Να σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή όταν θα διακινηθεί η κοκαίνη από τη Λατινική Αμερική εδώ, πριν 10 χρόνια θα μιλάγαμε για αγορά ναρκωτικών της κοκαίνης συγκεκριμένα από τα άτομα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη και μετά μεταπόλησή της. Πλέον οι εγκληματικές οργανώσεις εκεί περίπου δουλεύουν με το 60% της τιμής στην πώληση της κοκαίνης. Άρα βλέπετε μεγάλες ποσότητες κοκαίνης να εισέρχονται στην Ευρώπη, πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, άρα και στη χώρα μας λογικά. Ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε αρκετή αύξηση σε υποθέσεις που αφορούν την κοκαίνη. Ναι. Γιατί στην κόκα συγκεκριμένα? Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο η προσφορά και η ζήτηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι και από τα στοιχεία που έχουμε εμείς και από τις πληροφορίες και τις έρευνες που κάνουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στην κοκαίνη γενικά στην Ευρώπη. Τι εννοούμε με το 60% ότι αυτή τη στιγμή οι εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής είναι επί της τιμής των ναρκωτικών. Πλέον συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές εγκληματικές οργανώσεις, 60-65% με το αντίστοιχο που περισσεύουν τις ευρωπαϊκές οργανώσεις στην τιμή της τελικής διακίνησης του προϊόντος και έτσι αυξάνουν τα κέρδη τους. Παράδειγμα, αν η τιμή του κιλού είναι κοντά στα 30.000 ευρώ, οι εγκληματικές οργανώσεις από την Λατινική Αμερική πλέον λαμβάνουν κοντά στα 18.000. Αυτό στο παρελθόν γινόταν διαφορετικά. Δηλαδή, ευρωπαϊκές εγκληματικές οργανώσεις ψάχναν να βρουν φορτία από τη χώρα παραγωγής. Αγοράζαν το φορτίο εκεί, στην τιμή στο 3, στα 4, 5.000 ευρώ το κιλό περίπου, και μετά λαμβάνουν τα φέρουν εδώ. Έτσι όμως εκεί μέναν αυτές μονάχα σε αυτά τα κέρδη. Πλέον έχουν πολλαπλασιάσει τα κέρδη τους. Η διαφορά όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εξής, ότι τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής εγγυώνται για το φορτίο. Και να χαθεί, είτε να πιαστεί, δηλαδή να κατασχεθεί, είτε δεν είναι καλό, εγγυώνται ότι το φορτίο θα φτάσει στον τελικό προορισμό. Μάλιστα. Τώρα, περίπου η τιμή της κοκαίνης, αφού μας αναφέρετε ότι είναι νούμερο ένα σε προτίμηση στην Ελλάδα, πόσο κυμαίνεται αυτή τη στιγμή? Είναι περίπου από 30 μέχρι 40.000 ευρώ ανάλογα την καθαρότητά της. Για το κιλό, για το κιλό μιλάμε τώρα. Φυσικά μιλάμε τώρα για τους τουριστικούς προορισμούς που είναι στην Ελλάδα, για παράδειγμα όπως είναι η Μύκονος ή τα νησιά μας το καλοκαίρι. Η τιμή μπορεί να φτάσει στο γραμμάριο και 100 ευρώ και 150 ευρώ. Άρα δηλαδή με ένα κιλό κοκαίνης καθαρής ή εν πάση περιπτώσει μιας τυπικής καθαρότητας, πόσα χρήματα μπορεί να αποκομίζει εδώ στην Ελλάδα ο έμπορος, ας πούμε, ή ο διακινητής? Ανάλογα σε ποιο στάδιο της διακίνησης φτάνει. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει? Αν αυτή τη στιγμή το αγοράσει 30 και το πουλήσει 80, καταλαβαίνετε ότι το εύρος του κέρδους είναι τεράστιο. Μάλιστα. Τώρα, να σας πάω λίγο στην πανδημία και να σας ρωτήσω αν το εμπόριο ναρκωτικών στη χώρα μας άλλαξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τι εικόνα έχετε? Επηρεάστηκε το εμπόριο ναρκωτικών? Καταρχάς υπήρχαν σίγουρα ναρκωτικά, αλλά πώς το είδατε εσείς? Ο κόσμος κλεισμένος μέσα στα σπίτια, τι παρατηρήσατε? Θα σας πω ακριβώς το εξής.
Το εμπόριο ναρκωτικών που είναι το πιο επικερδές αυτή τη στιγμή στο παράνομο εμπόριο, στην αγορά δηλαδή, το εμπόριο του παράνομου στη παγκόσμια, αυτή τη στιγμή ακολουθεί τους δρόμους τους εμπορικούς. Ό,τι επίπτωση είχε στις μεταφορές ή στον τρόπο μεταφοράς που γινόταν στο εμπόριο και τους περιορισμούς που είχαμε εκεί, είχαμε και στα ναρκωτικά. Βέβαια, εδώ παρατηρήθηκε το εξής. Άλλαξε ο τρόπος διακίνησης εν γέννη. Δηλαδή, είχαμε υποθέσεις με κατοίκων παραδόσεις ναρκωτικών, είχαμε μεταφορές ναρκωτικών με δέματα, γιατί δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή οι δρόμοι, οι εμπορικοί για να μπορέσει άλλος να ξεκινήσει δηλαδή από την Αλβανία για να έρθει εδώ ή από την Αμερική για να φέρει πράγματα εδώ. Είχαμε πολλές δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις αλλαγή του τρόπου μετακίνησης, γιατί δεν υπήρχαν μετακινήσεις κυρίως με τα πλοία και με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή αποστολή ναρκωτικών με courier για παράδειγμα. Κανονικά. Και μάλιστα ναι. Υπήρξαν περιπτώσεις που εξιχνιάσαμε και όλες οι παραδόσεις γινόταν κατοίκων. Άρα δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα όσον αφορά τις ποσότητες στο εμπόριο ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Απλά, όπως μας εξηγείτε, βρέθηκαν άλλοι τρόποι για να μπορέσουν να πηγαίνουν τα ναρκωτικά στους παραλήπτες. Ξέρετε κάτι, η δράση των εγκληματικών οργανώσεων είναι σαν τον ποτάμι. Ό,τι περιορισμούς και να τους θέσουν, είτε δηλαδή αυτή τη στιγμή, είτε τους κάνουν οι αρχές, είτε τέτοια όπως είναι η πανδημία, πάντα θα βρουν τον τρόπο να μπορέσουν να ξεφύγουν για να βρουν αυτό που θέλουν να πετύχουν. Χαρακτηριστικό είναι το εξής, ότι 19-20-21 η δίωξη ναρκωτικών έχει κατασχέση σε χρήματα, όχι μονάχα σε ποσότητες, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, οι κατασχέσεις των χρημάτων στην Ελλάδα, μόνο της υπηρεσίας μας, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αυτή τη στιγμή κατατίθενται στο παρακατευτικών και δανείων. Άρα, είχαμε υποθέσεις πάνω σε αυτό. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, σας είπα, το βασικό τους ήταν το κομμάτι του τρόπου διακίνησης. Είχαμε βέβαια μια μικρή αύξηση στα δισκεία τα απαγορευμένα, δηλαδή που γινόταν πολλοί κόσμος δηλαδή, για λόγους ψυχολογικούς, για τη χρήση τους. Ναι. Δηλαδή θα προτιμούσε κάποιος να πάρει τα ψυχότροπα δισκεία παρά να πάρει ηρωίνη. Πάμε να δούμε λίγο και τις εγκληματικές οργανώσεις αφού μιλάμε για διακίνηση ναρκωτικών και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις από τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει, τι εθνικότητες σίγουρα, που διακινούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ναρκωτικά. Αν μιλάμε για κάναβη, η πρώτη εγκληματική οργάνωση, δηλαδή τα μέλη της εγκληματικών οργανώσεων που διακινούν κάναβη, είναι κυρίως Αλβανοί υπήκοοι. Και συνεργάζονται και με ημεδαπούς. Αλβανική μαφία δηλαδή. Φυσικά. Μάλιστα. Όσον αφορά την ηρωίνη. Ανέκαθεν, συγγνώμη που ρωτάω, αλλά ανέκαθεν ήταν αλβανική μαφία ή έχει αλλάξει κάτι στη διακίνηση αυτή. Ανέκαθεν ήταν. Κοιτάξτε να δείτε. Αν πάμε τώρα στη δεκαετία του 90, ήταν το πρωτοξεκίνημά τους, το δικό τους. Έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, εμφανίζονται πολύ πιο δυνατή η αλβανική μαφία από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Να. Για παράδειγμα, και στον τρόπο διακίνηση, όχι μονάχα στην κάναβη, σε όλες τις ουσίες, αλλά που λέμε τώρα για την κάναβη. Φαίνεται ότι όταν έχουν περιορισμούς στη χώρα τους, προσπαθούν να δημιουργήσουν καλλιέργειες εντός του ελλαδικού χώρου για να μπορέσουν να έχουν τις ποσότητες τις οποίες θέλουν για να τις διακινήσουν. Άρα η αλβανική μαφία είναι ο βασιλιάς της κάναβης στην Ελλάδα, της διακίνησης. Εντάξει, να μην πω εγώ τον όρο βασιλιάς, θεωρώ ότι είναι οι περισσότεροι μπλεκόμενοι. Ωραία. Και είπατε και κάποιες άλλες οργανώσεις παράλληλα με την αλβανική μαφία, πάλι που είναι στην κάναβη πάνω. Που έχετε περιπτώσεις, που έχετε πιάσει. Κοιτάξτε να δείτε, οι ημεδαποί παίζουν σημαντικό ρόλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή. Έτσι, δηλαδή οι Έλληνες, ανέκαθεν οι οποίοι αυτή τη στιγμή είτε είναι καλλιεργητές, είτε είναι διακινητές, είτε είναι μεταφορείς, παίζουν σημαντικό ρόλο. Σε συνεργασία λοιπόν με κάποιους Έλληνες η αλβανική μαφία κάνει αυτή τη διακίνηση. Ναι, περισσότερες ναι. Και σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται εδώ στη χώρα μας, αρχηγοί, ας το πούμε, στο βάζω εισαγωγικά, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι Αλβανοί. Κυρίως. Δεν βρίσκεται κάποιον Έλληνα αρχηγό. Σπάνια. Σπάνια. Στις άλλα, στα άλλα. Στην ηρωίνη έχουμε σημαντικό κομμάτι να παίζουν οι ασιατικές χώρες, δηλαδή αυτοί που προέρχονται από εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Αφγανιστάν, οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια που αυξήθηκαν ειδικά για την ηρωίνη και είναι λογικό γιατί είναι πιο κοντά στην πηγή. Σίγουρα έχουν συνεργασίες και με τους Αλβανούς, οι οποίοι και εκεί έχουν πάλι έναν από τους βασικούς ρόλους.
Και οι Βούλγαροι εμπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις, γιατί είναι κοντά και αυτοί όπως είμαστε και εμείς στην Τουρκία. Αλλά είναι πιο διάσημο να πω έτσι η διακίνηση της ηρωίνης για άτομα που προέρχονται από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από αυτές τις χώρες εκεί, ναι, από το Ιράν. Πιάνετε και Τούρκους διακινητές εδώ στη χώρα? Έχουμε. Ηρωίνης εννοώ. Το 2022 έχουμε αρκετές υποθέσεις με Τούρκους διακινητές εδώ. Οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ηρωίνη. Δεν βλέπετε όμως ένα συγκεκριμένο καρτέλ ηρωίνης? Είναι όλα αυτά που μου λέτε είναι διάσπαρτα από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή λίγο οι Τούρκοι, λίγο οι Βούλγαροι, λίγο οι Αλβάνοι. Δεν υπάρχει κάποια, όπως είπατε πριν, ότι την κάναβη την έχει αλβανική μαφία. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση που διαπιστώνεται ότι διαχειρίζεται τις μεγαλύτερες ποσότητες ηρωίνης, και ενώ ή τις περνάει από την Ελλάδα ή τις διακινεί στην Ελλάδα? Θέλω να σας πω ακριβώς τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή, αν κάτι παράγεται στην Αλβανία, συνήθως όσον αφορά με την Τουρκία, γίνεται ανταλλαγή του προϊόντος. Οι Αλβανοί τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τα τελευταία 4-5 χρόνια, κοιτάνε να περάσουν αρκετή ποσότητα κάναβη στην Τουρκία, έτσι ώστε κυρίως να την ανταλλάξουν με την ηρωίνη. Mm-hmm. Η οποία ηρωίνη πάλι μέσω της διαδρομής, είτε του Βαλκανικού άξονα, είτε της χώρας μας που αυτή τη στιγμή έχει νησιά, έχει ακτογραμμές μεγάλες αποστάσεις, μπορούν να έρθουν εδώ πέρα για να μπορέσουν να την οδηγήσουν στην Αλβανία, όπου εκεί γίνεται η πρώτη νόθευση και μετά θα έρθουν στην Ελλάδα για να διακινηθούν. Οι Τούρκοι λοιπόν, στο κομμάτι αυτό υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίοι έχουν σπάσει τον δεσμό ανάμεσα στην Αλβανία και στην Τουρκία και προσπαθούν οι ίδιοι να βγάλουν κάναβη από εδώ. Μπορεί να την αγοράζουν από Αλβανούς, ναι, να την πάνε στην Τουρκία αλλά να φέρουν μέσα ηρωίνα. Ωραία, θα μας δείξετε και σε λίγο στους χάρτες ακριβώς πώς γίνεται αυτή η διακίνηση. Άρα είπαμε για κάναβη, είπαμε για ηρωίνη. Πάμε και στις εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν κοκαίνη. Εκεί είμαστε λίγο, έχουμε μεγαλύτερη γκάμα από υπηκότητες. Εντάξει, οι Αλβανούς αυτή τη στιγμή βρίσκουμε παντού. Δεν είναι όμως η βασιλιά, ας το πω, εγώ το λέω βασιλιάδες στην κοκαίνη. Να σας πω ένα απλό έτσι χαριτολογώντας ότι αυτή τη στιγμή ζητήθηκε από την υπηρεσία μας να πάμε να κάνουμε μία παρουσίαση για τη δράση εγκληματικών οργανώσεων με Αλβανούς στην Ισλανδία. Δηλαδή, μονάχα για την Ευρώπη. Δεν μιλάμε τώρα για την Αμερική, για αυτές τις χώρες. Έχουν απλωθεί παντού. Βέβαια, εκεί, επειδή η κοκαίνη μεταφέρεται κυρίως με κοντέινερ από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, είτε στην Ολλανδία, είτε στην Ελλάδα, που έχουμε αυτή τη στιγμή τον Πειραιά και το Θεσσαλονίκη, που είναι μεγάλα λιμάνια, και είμαστε αυτή τη στιγμή πύλη εισόδου για την Ευρώπη, είναι σίγουρο ότι παίζουν ρόλο και άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Παρατηρήσαμε τώρα τελευταία την εμπλοκή Άγγλων. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε, διότι οι ελληνικές υπηρεσίες είχαν μια συνεργασία και με τις ιταλικές υπηρεσίες δίωξης, την Guardia di Finanza, στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και θέλω να μας εξηγήσετε, ναι, οι Άγγλοι πώς ξαφνικά βρέθηκαν να διακινούν ποσότητες κοκαίνης μέσα στη χώρα? Δεν ξέρω αν είναι να τις διακινήσουν εντός της Ελλάδος. Αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι η χώρα μας είναι κυρίως χώρα transit για τις μεγάλες ποσότητες, είτε είναι ηρωίνες, είτε είναι κάναβης, είτε είναι κοκαίνης. Απλά και αυτοί καταλάβανε ότι εδώ η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου των ναρκωτικών. Και εφόσον έχουμε δηλαδή εμπορική δραστηριότητα στα λιμάνια τα δικά μας, μπήκαν στη δικασία και αυτοί να μπορέσουν να εμπλακούν σε αυτό το εμπόριο που μέχρι πρότινος ήταν αποκλειστικά Αλβανοί, Σέρβοι, Μαυροβούνοι, Κροάτες. Αυτές οι χώρες ήταν περισσότερο εμπλεκόμενες. Όσον αφορά τα λιμάνια μας, γιατί η κοκαίνη Ελλάδα δεχόταν κυρίως από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, Ολλανδία, Βέλγιο, με τα συνήθη μεταφορά είτε γιοταχή είτε φορτηγά αυτοκίνητα. Ναι. Πάμε λίγο να σας ρωτήσω αν οι διαδρομές παραμένουν ίδιες ή έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, όσον αφορά τις διαδρομές της κοκαίνης, της ηρωίνης, της κάναβης. Και θέλω να μου απαντήσετε κιόλας σχετικά με τα συνθετικά ναρκωτικά. Ποιες εγκληματικές οργανώσεις τα διακινούν εδώ στη χώρα? Αυτό θα ήθελα να προσθέσω, ναι, σχετικά με τα συνθετικά ναρκωτικά και στα προηγούμενα, ότι την τελευταία πενταετία, μην πω δεκαετία, βλέπουμε μεγάλη αύξηση σε αυτή τη χρήση. Mm-hmm. Θα σας πω παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 3 χρόνια, η δίωξη ναρκωτικών έχει κατασχέσει κοντά στα 70 κιλά μεταμφεταμίνη, την οποία την έχουν φτιάξει εδώ. Δηλαδή έχουν στήσει
τα γνωστά εργαστήρια που γίνονται με 20 συσκευές μέσα σε σπίτια και προσπαθήσαν μετά να την διακινήσουν το λεγόμενο σίσα, το οποίο είναι το πιο φθηνό ναρκωτικό που κυκλοφορεί στην πραγματικότητα στις πιάτσες των τοξικομανών. Εκεί η εμπλοκή κυρίως των ατόμων είναι κυρίως Κούρδοι, Αφγανοί, Πακιστανοί. Που διακινούν αυτές τις ποσότητες. Και ποιος θα εισάγει, πώς εισάγονται όμως, πάλι μπλέκεται μια εγκληματική οργάνωση εδώ? Σίγουρα έχουμε εμπλοκή και Τούρκων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, γιατί κυρίως έρχονται από εκεί και έρχονται σε μορφή έτσι ώστε να μην μπορεί να ανοιχνευτεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτές οι υποθέσεις που έχουμε εμείς έχουμε κατασχέσει και έχουμε συλλάβει τα μέλη τους, ακόμα και φέτος που είχαμε μια σημαντική ποσότητα και μια τέτοια περίπτωση που συνδυάστηκε με ηρωίνη και με συνθετικά ναρκωτικά, δηλαδή μεθαμφεταμίνη, φέρανε σε υγρή μορφή την πραγματικότητα μεθαμφεταμίνη. Στο προηγούμενο στάδιο πριν της τελικής της, μπήκαν σε ένα σπίτι μέσα, για τρεις μέρες κλείστηκε ένα μέρος του κυκλώματος εντός της οικίας, την παρασκεύασε, τη συσκεύασε μετά και μετά πήγαινε προς διακίνηση. Η αύξηση της κατανάλωσης συνθετικών ναρκωτικών μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι αυτά είναι πιο φθηνά σε σχέση με τα υπόλοιπα. Παίζει σημαντικό ρόλο. Γιατί αυτή τη στιγμή με ένα γραμμάριο, αν καταλάβετε σίσα, που μπορεί να κάνει 10 ευρώ, μπορεί να κάνουν 10 άτομα χρήση με τις λεγόμενες πίπες. Λένε πως στη χώρα μας δεν αναπτύσσονται εγκληματικές οργανώσεις τύπου καρτέλ. Τουλάχιστον το γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό? Δηλαδή διαπιστώνεται ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και αναπτύσσονται εγκληματικές οργανώσεις τύπου καρτέλ, ή είναι απλά μεμονωμένες εγκληματικές οργανώσεις που συνεργάζονται με διεθνή καρτέλ για την εισαγωγή των ναρκωτικών στην Ελλάδα? Τη λέξη καρτέλ αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα δεν μπορούμε να την πούμε. Είναι σίγουρο όμως ότι υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες ψάχνουν να συνεργαστούν με καρτέλ, ειδικά στο κομμάτι της κοκαΐνης, για να μπορέσουν να τα φέρουν εδώ. Καρτέλ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα δικά μας τα στοιχεία και από τις υποθέσεις που έχουμε και από τις πληροφορίες που έχουμε. Χάρτη όπου θα μας δείξετε ακριβώς αυτή τη στιγμή τι παρατηρείτε εσείς όσον αφορά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών της χώρας μας. Να δούμε δηλαδή τις διαδρομές έτσι όπως τις καταγράφετε. Σας ακούμε. Θα σας ξεχωρίσω τις περιπτώσεις ανάλογα με τις ποσότητες τις οποίες διακινούνται, δηλαδή το είδος των ποσοτήτων. Όταν μιλάμε για κάναβη, αυτή τη στιγμή φυσικά οι περισσότερες, όταν μιλάμε για εισαγωγή, μιλάμε για την Αλβανία αποκλειστικά. Αυτή τη στιγμή είναι από τα χερσαία σύνορά μας τα οποία έρχονται ειδικά με αυτοκίνητα ή περνάνε δηλαδή ακόμα και με ζώα στα ελληνοαλβανικά σύνορα και έρχονται και τα παραλαμβάνουν αυτοκίνητα είτε στην Καστοριά, είτε στη Φλόρινα, είτε στα Γιάννη, είτε στην Ιγουμενίτσα για να μπορέσουν να διακινήσουν στην εσωτερική επικράτεια της Ελλάδος. Υπάρχει βέβαια το κομμάτι το οποίο μιλάμε για πιο μεγάλη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων κάναβης που γίνεται με ταχύπλοα σκάφη. Το πάλι από την Αλβανία. Ναι, σίγουρα από την Αλβανία και μιλάμε αυτή τη στιγμή είτε προς την Ελλάδα, που είτε φτάνουν στα παράλια δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα της Δυτικής Ελλάδος και μετά μεταφορτώνονται. Στα νησιά εννοείται ή... Εμείς είχαμε περίπτωση το 2015 με 700 κιλά στη Ζάκυνθο. Με τα ταχύπλοα. Με τα ταχύπλοα τα οποία παραλήφθησαν με φορτηγό για να διακινηθεί μετά είτε στην Ελλάδα ένα μέρος και να πάει στην Ευρώπη, όπου κατηγορήθηκε και ένα στέλεχος τότε, σοβαρός στέλεχος της εγκληματικής οργανώσεις στην Αλβανία. Υπάρχει όμως και η περίπτωση είτε να φτάσουν εδώ, όπως σας είπα, και να τα πάρουν γιοταχή, είτε αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Τουρκία, ταχύπλοα σκάφη μπορεί να ξεκινάνε από εδώ, είτε να περάσουν
ενδιάμεσα από την Κόρινθο, ναι, είτε να πάνε κάτω να κάνουν μια στάση περίπου στην νότια πλευρά εδώ πέρα κοντά στα Κύθερα και να πάνε στην Τουρκία κοντά στις 7 ώρες. Για να δώσουν την κάναβη και να πάρουν ηρωίνη. Για να δώσουν την κάναβη και υπάρχουν και περιπτώσεις που να πάρουν ηρωίνη. Ναι. Η τελευταία περίπτωση μεγάλη ήταν το 2019 τον Οκτώβριο, όπου εμείς σε συνεργασία με το λιμενικό και με τη Frontex τότε εντοπίστηκε ένας τόνος στην Αλόνισο. Μετά από καταδίωξη που έκανε το ελικόπτερο του λιμενικού, mm-hmm, δύο σκάφη κοντά στη Μυτιλίνη. Πάμε και στην ηρωίνη. Στην ηρωίνη. Η χώρα, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή που παράγει την ηρωίνη και είναι πιο γνωστή κοντά σε εμάς, είναι το Αφγανιστάν. Έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά μεταφέρονται προς την Ελλάδα, κυρίως μέσω της Τουρκίας. Αν μιλάμε για πλοία που είχαν την περίπτωση του Νούρ το 2014, που έπρεπε να, όπως ξέρουμε, έφτασε στο λιμάνι της Ελευσίνας, έτσι, με πλοίο. Ο σύνδεσος δρόμος αυτή τη στιγμή που έρχονται τα πράγματα, ειδικά οι ηρωίνες στην Ελλάδα, είναι με φορτηγά αυτοκίνητα που περνάνε από την Τουρκία, από τα σύνορά μας εδώ. Στον Εύρο, λοιπόν. Στον Εύρο. Και πού αλλού. Και από τα νησιά. Στα νησιά είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι για μικρότερες ποσότητες, εδώ μιλάμε για ποσότητες που ξεπερνούν τα 50-100 κιλά ηρωίνη. Εδώ κάτω μιλάμε για ποσότητες που μπορεί κάποιος να τις μεταφέρει, να περάσει σε ένα νησί δικό μας εδώ με γιοταχή και να τα μεταφέρει στην ενδοχώρα μετά. Είναι πιο μικρές ποσότητες, 10, 20 κιλά, 30 κιλά. Αλλά το βασικό στις μεγάλες ποσότητες είναι από τον Εύρο για να μεταφερθούν. Και με τα φορτηγά μετά στην υπόλοιπη χώρα. Ναι, και σίγουρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί θα σας δείξω απλά ένα απλό παράδειγμα, ότι η Ελλάδα αποτελεί η βόρεια, το βόρειο μέρος του Βαλκανικού άξονα. Δηλαδή θα περάσουν από εδώ, από την Κωνσταντινούπολη που θα περάσουν, να περάσουν εδώ στον Εύρο και θα γυρίσουν να πάνε από τη Σερβία, την Κροατία, να πάνε στη Δυτική Ευρώπη. Ναι. Σίγουρα ο άλλος δρόμος είναι η Βουλγαρία. Έτσι. Αυτός είναι ο λεγόμενος Βαλκανικός άξονας. Υπάρχουν και περιπτώσεις για διακίνηση ηρωίνης που είχαμε πληροφορίες και είχαμε και σημαντικές επιτυχίες πάνω σε αυτό, mm-hmm, στο να μπουν φορτηγά από εδώ και να μεταφερθούν κατευθείαν στο λιμάνι της Οικουμενίτσας για να μπορέσουν να περάσουν στην Ιταλία. Να, ηρωίνη πάντα. Για ηρωίνη. Ναι. Πάμε τώρα στην Κόκα. Η οποία. Η Κόκα είμαστε στη Λατινική Αμερική. Φεύγει από εκεί με καράβι, όπως μας είχατε πει. Είναι αυτή. Θα σας πω, ναι, οι δύο πιο γνωστοί τρόποι οι οποίοι έχουν μεταφερθεί τα πράγματα και έχουμε τις υποθέσεις και σημαντικές κατασχέσεις πάνω σε αυτό. Οι περισσότερες είναι με κοντέινερ, τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως τις εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν τα μεγάλα τα πλοία, μεταφέρουν μεγάλο αριθμό σε κοντέινερ, δηλαδή οι εταιρείες στην ουσία μεταφοράς. Μπανάνες έχουμε δει πρόσφατα. Μπανάνες, ανανάδες, ναι, ή ότι είναι σε κάτι τέτοιο. Έχουμε δει και καφέ, 350 και καφέ. Κιλά το 2021 μέσα σε καφέ, Κόκα, τα οποία βέβαια δεν ήταν εμπλοκή της εταιρείας, απλά είχαν ρίξει τα ναρκωτικά μέσα προκειμένου να τα βγάλουν στο λιμάνι. Mm-hmm. Εκεί ήταν λεγόμενη μέθος rip-off. Κυρίως από το Εκουαδόρ, για να περάσουν. Από εδώ, να περάσουν από εδώ, ναι, ναι, να πάρουν τη γραμμή και να φτάσουν στην Ελλάδα, να μπουν στη Μεσόγειο και να φτάσουν στην Ελλάδα. Πάει απευθείας το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά και, ή της Θεσσαλονίκης, ή κάνει πρώτα στάση η Ιταλία ή Μάλτα. Είναι ανάλογα τις εταιρείες, ναι, οποίες χρησιμοποιούν, δηλαδή τις μεταφοράς το κοντέινερ με το νόμιμο φορτίο. Υπάρχει εταιρεία αυτή τη στιγμή που σταματάει στην Καζαμπλάνκα. Μετά, ναι, ξεκινάνε και μπαίνει και το πλοίο μάνα, να το πω έτσι, που φορτώνει, ναι, από, ναι, τη Λατινική Αμερική, φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά και πάει και στη Θεσσαλονίκη ένα δεύτερο πλοίο. Το πλοίο μάνα. Μάνα εννοώ το πλοίο που ξεκινάει από εδώ. Υπάρχουν όμως, mm-hmm, και εταιρείες οι οποίες δεν φτάνουν το πλοίο μάνα, mm-hmm, στην Ελλάδα, σταματάει ενδιάμεσα είτε στην Ιταλία είτε στην Μάλτα και μετά γίνεται μεταφόρτωση με άλλο πλοίο το οποίο μεταφέρεται στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι είναι πιο δύσκολο να χαρτογραφηθεί η διαδρομή προφανώς. Σας δυσκολεύει λίγο εσάς μετά, αν κάνετε κάποια έρευνα, αν έχουν αλλάξει τα φορτία στα πλοία, ή το ίδιο είναι για εσάς. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα οι κακοποιοί αυτό, ναι, που θέλουν να κάνουν είναι να αποφύγουν οι ιδιοκτικές αρχές να βρουν τον τρόπο για να κατασχέσουν ναρκωτικά και να κάνουν συλλήψεις. Να σας μπερδέψουν. Φυσικά. Γι' αυτό θέλουν να μας μπερδέψουν. Όλα βέβαια τα μέτρα με τα λεφτά. Γιατί αυτή τη στιγμή με τα χρήματα που προσδοκούν να αποκτήσουν. Σίγουρα χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους. Μπορεί η ίδια εγκληματική οργάνωση μια φορά να φέρει ένα κοντέινερ από εκεί να το φέρει στον Πειραιά με αυτή με τη συγκεκριμένη εταιρεία που σας είπα, ή μετά να χρησιμοποιήσει για δεύτερο τρόπο να πάει στην Ιταλία. Mm. Ανάλογα την αίσθηση που έχουν αυτοί ότι μπορούν να τα βγάλουν καλύτερα έξω. Μας είπατε πριν για μία μέθοδο rip-off, σωστά. Ναι, rip-off, rip-on. Rip-on, rip-off. Για εξηγήστε το τι είναι αυτό. Στην πραγματικότητα,
στη χώρα που ξεκινάει το κοντέινερ, ναι, δηλαδή στο Εκουαδόρ, mm-hmm, και στην Κολομβία, είτε στο Περού που έχουμε διαπιστώσει, έχουν τα εγκληματικά δίκτυα περισφρήσει μέσα στα λιμάνια. Υπάρχει διαφθορά, από ό,τι ξέρουμε, πιο μεγάλη εκεί. Και μέσα στα λιμάνια ανοίγουν τα κουτιά που λένε πού είναι ο προορισμός τους, π.χ. η Ελλάδα, η Ιταλία, και ρίχνουν στην πραγματικότητα τα πράγματα μέσα στο κουτί, χωρίς να είναι στο νόμιμο φορτίο. Υπάρχει και η άλλη μέθοδος, η οποία βάζουν ποσότητες περίπου κοντά στα 60, 70, 80 κιλά, τα οποία τα βάζουν στο εξωτερικό μηχάνημα, στο ψυκτικό, δηλαδή στο μηχάνημα που είναι για την ψήξη του το κοντέινερ, mm-hmm, και χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο για να έρθουν στην Ελλάδα. Έχουμε δει διάφορα. Και χτιστά έχουμε δει. Γιατί το λένε rip on και rip off? Γιατί στην ουσία ότι μπαίνουν, βγαίνουν. Έτσι. Ωραία. Μέσα. Ο δεύτερος τρόπος, ναι, που είναι σύνδεσ, είναι για παράδειγμα με σκάφη. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με σκάφη αναψυχής εννοώ. Να ρίχνουν το φορτίο μέσα στη θάλασσα και όχι, να. Όχι. Εμείς στην περίπτωση που είχαμε στον Αστακό το 2020. Με το εστιαπλοϊκό, λέτε. Με το εστιαπλοϊκό, το οποίο ήρθε από την Καραϊβική, φόρτωσε εδώ. Ναι. Και μάλιστα με καιρό κοντά στα 7-8 μπουφόρ και ξεκίνησε τη διαδρομή και φτάσαν τα πράγματα στον Αστακό. Είχαμε και περίπτωση ένα χρόνο πριν που εγκληματικά δίκτυα του Εκουαδόρ μαζί με Αλβανούς στο Εκουαδόρ θέλουν να στείλουν πράγματα στην Αυστραλία. Συνεργαστήκαμε τότε με τις Αμερικανικές αρχές και με τις τοπικές αρχές. Φορτώσανε 380 κιλά κοκαίνη σε ένα εστιαπλοϊκό με σκοπό να ξεκινήσουν από εδώ και να φτάσουν στην Αυστραλία, η οποία βέβαια η τιμή της κόκας εκεί, αν εδώ έχει 30 με 40 χιλιάδες, εκεί έχει 200 χιλιάδες ευρώ. Το κιλό. Το κιλό. Ξέρω, πολλά κέρδη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ναι, στους τελευταίους μήνες έχει επηρεάσει το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών. Σίγουρα. Στους δρόμους. Γιατί τουλάχιστον όπως έχω σημειώσει εδώ, στρέφει τους εμπόρους, λένε κάποιες υπηρεσίες εκτός χώρας, ότι στρέφει τους εμπόρους ναρκωτικών προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Και επίσης ξένες υπηρεσίες αναφέρουν πως έχει επηρεαστεί μία από τις κύριες οδούς διακίνησης ηρωίνης από το Αφγανιστάν, η οποία περνούσε από την Ουκρανία και σε άλλες γειτονικές χώρες. Αυτό ισχύει, το παρατηρείτε εσείς? Στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουμε παρατηρήσει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε δεδομένα τέτοια που να πούμε ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο από τα δίκτυα για τη μεταφορά της ηρωίνης κυρίως, ναι, αντί για την Ουκρανία. Σίγουρα όμως, και αυτό το βλέπουμε και στα φόρουμ που συμμετέχουμε και στις σκέψεις που κάνουμε σε υψηλό επίπεδο, έχουν επηρεάσει σίγουρα ο πόλεμος της Ουκρανίας για τη μεταφορά των ναρκωτικών, είτε των συνθετικών, είτε της κοκαίνης, είτε της ηρωίνης. Έχει ενισχυθεί ο βαλκανικός άξονας μεταφοράς, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει συμπεριληφθεί η Ελλάδα. Ακόμα. Γιατί? Ναι. Γιατί ο σκοπός τους ήταν να μεταφέρουν τα πράγματα κυρίως στην Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή αν θα χρησιμοποιηθεί. Ας πούμε Γαλλία, Βόρεια και Δυτική. Κυρίως είναι Γερμανία. Ναι. Είναι πιο μεγάλες αγορές, ναι, εκεί. Ναι, μεγάλες αγορές μέχρι και η Αγγλία, έτσι. Τώρα, πείτε μας λίγο για τα συνθετικά, λίγο τις διαδρομές, γιατί έχουμε δείξει για κάναβη, ηρωίνη και κοκαίνη. Τα συνθετικά, δείξτε μας λίγο τις διαδρομές. Τα συνθετικά ακολουθούν και συνήθως την διαδρομή όπως ήταν η ηρωίνη. Α, που δηλαδή αντίζει με φορτηγά να μεταφέρουν την πρώτη ύλη για να την φέρουν στην Ελλάδα και στην πραγματικότητα να παραχθεί εδώ το λεγόμενο σίσα, δηλαδή μεθαμφεταμίνη για να διακινηθεί. Αυτή είναι το ίδιο περίπου με την ηρωίνη.
Γνωρίζουμε ότι μέχρι στιγμής η δίωξη ναρκωτικών δεν έχει χάσει κάποιο μέλος της σε επιχειρήσεις που έχουν γίνει. Από αυτά που βλέπετε, οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν σχετικά με την αγριότητα των εγκληματικών οργανώσεων. Θέλω να πω δηλαδή ότι παλαιότερα είχατε μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση προς αυτούς τους ανθρώπους που κάνετε διακίνηση όταν κάνετε μια επιχείρηση. Τώρα βγάζουν πιο εύκολα πιστόλια. Έχετε, σε εισαγωγικά το βάζω, περισσότερη δυσκολία όταν κάνετε μια επιχείρηση, μήπως ανοίξει πιστολίδι? Θα σας πω ακριβώς τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Στις υποθέσεις στις οποίες χειριζόμαστε, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι γίνονται κατασχέσεις σε μεγαλύτερο αριθμό σε όπλων. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ παλιότερα σας είπα ότι, το είπατε μάλλον, το 2004 που είμαι εδώ, μέχρι το 2010 πηγαίναμε σε έρευνες ή σε επιχειρήσεις και βλέπαμε να υπάρχει όπλο μία στις 10. Αυτή τη στιγμή είναι πιο συχνό το φαινόμενο αυτό. Έτσι βέβαια πιστοποιεί ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο έτοιμοι να κάνουν διάφορα πράγματα. Ναι. Τα ναρκωτικά, να γνωρίζετε, η νομοθεσία τους είναι σκληρή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος ο οποίος είναι στη διαδικασία, ειδικά το μεγαλύτερο άρθρο στα ναρκωτικά ως προς την τιμωρία τους, η ποινή είναι ισόβια. Σε κάποιον που στερεί στην ελευθερία, σίγουρα δεν το θέλει. Και αν θα βρει την ευκαιρία, είναι σίγουρο ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να αποφύγει τη σύλληψη. Είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί εμείς πλέον από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερες εκπαιδεύσεις πάνω σε αυτό και σχεδιάζουμε τις επιχειρήσεις μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν έστω και μια πιθανότητα στο μυαλό τους να κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Πάντα το έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί σε μια επιχείρηση να έχουμε ένοπλη συμπλοκή. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το πιο σημαντικό κομμάτι, τον εφηνδιασμό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, και μιλάω για τις φυτείες που τον τελευταίο καιρό βλέπουμε στην Ελλάδα να υπάρχει μεγάλος αριθμός σε αύξηση, σε καλλιέργεια δεντρυλίων, που εκεί δεν μιλάμε για αστικό ιστό, μιλάμε για βουνά, μιλάμε για σημεία που πάμε σε ένα άγνωστο περιβάλλον και είναι πολύ πιο δύσκολο στο να επιχειρήσουμε. Και εκεί έχουμε περισσότερες πιθανότητες να υπάρχει συμπλοκή με τους κακοποιούς. Ή με φύλακες, βάζουν κάτι φύλακες εκεί. Φυσικά βάζουν φύλακες και χρησιμοποιούν και μεθόδους πλέον που για να μπορέσουν να εντοπίσουν δηλαδή αυτή τις ιδιοκτικές αρχές ότι τη πλησιάζουν προκειμένου να πάρουν τα μέτρα τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει φυτεία πλέον, να μην πω 9 στις 10 έχει μέσα όπλο. Ναι. Και βαρύ οπλισμό. Ποια εγκληματική οργάνωση από αυτές που κυνηγάτε σε σχέση με τα ναρκωτικά πάντα θα λέγαμε ότι είναι, εσείς μάλλον θα μας πείτε, είναι η πιο άγρια? Κοιτάξτε, σε εισαγωγικά. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι είναι από τη Λατινική Αμερική εγκληματικές οργανώσεις είναι πιο σκληρές. Όχι, για την Ελλάδα λέω συγκεκριμένα. Αυτές που έρχονται, ναι, εδώ τα μέλη δηλαδή είναι πιο σκληρά, σίγουρα. Πιο σκληρή αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε, είναι μάλλον από τους πιο σκληρούς, είναι η Μαυροβούνια. Mm-hmm. Οι Σέρβοι είναι πιο, από τους πιο σκληρούς. Οι οποίοι διακινούν κοκαίνη, μας είχατε πει. Κυρίως αυτές διακινούν κοκαίνη. Ναι. Αυτοί δηλαδή είναι περισσότεροι σκληροί. Που δεν διστάζουν να βγάλουν πιστόλι και να καθαρίσουν έναν αστυνομικό, φυσικά, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Οπότε εκεί χρειάζεται. Και μετά έρχονται οι αλβανικοί μαφία. Ναι, η αλβανική μαφία. Ναι. Σχετικά με την Ιγυριανή μαφία, σας το ρωτάω γιατί οι ξένες υπηρεσίες, δηλαδή για παράδειγμα οι Ιταλοί, έχουν εστιάσει πολύ την προσοχή τους εκεί, που είναι και μια γειτονική χώρα η Ιταλία και ξέρω ότι συνεργάζεστε κιόλας με τις Ιταλικές αρχές. Η Ιγυριανή μαφία είναι μια μαφία στην οποία εστιάζουν πολύ οι Ιταλικές αρχές. Στην Ελλάδα τι παρατηρείτε? Για παράδειγμα, οι Ιταλοί λένε ότι εμπλέκονται πολύ στην πορεία, αλλά και κυρίως στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών, ελεγχόμενες βέβαια από Ιταλικές μαφίες. Εδώ στην Ελλάδα τι παρατηρείτε για τους Νιγηριανούς, για την Νιγηριανή μαφία? Αυτοί οι Νιγηριανοί που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών δραστηριοποιούνται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Mm. Εισάγουν τα ναρκωτικά κυρίως από το αεροδρόμιο. Αχα. Και έχουμε σημαντικές επιτυχίες πάνω σε αυτό, είτε σε βαλίτσες είτε με κατάποση. Για να καταλάβετε, στο μάχη ενός ανθρώπου έχουμε βρει μέχρι 1 κιλό 300 γραμμάρια κοκαίνη. Δεν μιλάμε τώρα για βαλίτσες οι οποίες είναι ειδικής κατασκευής για να αποφύγουν τους ελέγχους, να ξεκινήσουν από τη Λατινική Αμερική, να έρθουν στην Αφρική σαν ενδιάμεσο σταθμό και να έρθουν στην Ελλάδα και να μην εντοπιστούν, ναι, και να πιαστούν εδώ.
Οι Νιγηριανοί έχουν το εξής πλεονέκτημα. Είναι λίγο δύσκολο εμείς να βρούμε ανθρώπους που να μπορέσουν να μιλάνε τη γλώσσα τους και να αποκτήσουμε πληροφορίες. Είμαστε περισσότεροι στην παρατήρηση. Και είναι πιο πολυπληθείς. Για να διακινηθεί, ναι, να καταλάβετε, μια ποσότητα 5 γραμμαρίων κοκαίνης στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να μπλέκονται 5 άτομα. Διακινούν όλα τα είδη ναρκωτικών οι Νιγηριανοί? Κυρίως είναι ηρωίνη και κοκαίνη. Περισσότερο κοκαίνη και μετά είναι ηρωίνη. Και ενεργούν μόνοι τους, χωρίς να συνεργάζονται με κάποιους άλλους εδώ στην Ελλάδα, με κάποια άλλη εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, πού τη βρίσκουν? Οι περισσότερες φορές που τους εντοπίζουμε σε συνεργασία είναι μονάχα ως προς την προμήθεια. Δηλαδή, αν δεν τα φέρουν οι ίδιοι ή δεν έχουν βάλει ανθρώπους να τα φέρουν μέσω του αεροδρομίου, που σας είπα, σαν κύριο ή με δέματα, γιατί έχουν πολλές ελεγχόμενες παραδόσεις ναρκωτικών στην περιοχή της Κυψέλης και του Γκίζη που αφορούν Νιγηριανούς. Όσον αφορά να αγοράζουν, για παράδειγμα, ηρωίνη, μπορεί να συνεργαστούν με Άλβανους, μπορεί να συνεργαστούν με Έλληνες για την προμήθεια προς διακίνηση της ποσότητας. Ναι. Σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν στην Ελλάδα, ποιες θεωρούνται μεταξύ τους εχθρικές ή μπροστά στο κέρδος είμαστε όλοι φίλοι? Θέλω να πω, για παράδειγμα, υπάρχουν συνεργασίες, αλλά δεν υπάρχουν και έχθρες. Δηλαδή, η αλβανική μαφία με κάποια άλλη μαφία να συγκρούονται και να παίρνουν και πιστολίδια για τη διακίνηση ναρκωτικών ή τον έλεγχο για διακίνηση ναρκωτικών σε κάποιο χώρο, σε κάποιο μέρος. Όταν έχουν αυτές οι συμπλοκές μεταξύ τους, δηλαδή, και κάνουν ενέργειες ο ένας στον άλλον, κυρίως αφορούν τα πρόσωπα της ίδιας χώρας. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπως αφορά το κέντρο της Αθήνας που κατά επανάληψη έχουμε συγκρούσεις αραβόφωνων. Ποιος αυτή τη στιγμή θα μπορέσει να κυριαρχήσει σε μια πλατεία γενικά και όχι μονάχα για τη διακίνηση? Δεν το βλέπουμε μονάχα δηλαδή για τη διακίνηση. Μπορεί να θέλουν να είναι αυτοί τα αφεντικά μέσα εισαγωγικά σε μια πλατεία στο κέντρο της Αθήνας. Και γι' αυτό δημιουργούνται και οι συγκρούσεις, έτσι. Όχι, εγώ λέω συγκεκριμένα για τη διακίνηση ναρκωτικών. Για τη διακίνηση ναρκωτικών έχουν περισσότερες εμπλοκές μεταξύ των αραβόφωνων. Που είναι στο χαμηλό επίπεδο διακίνησης. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτοί που θα φτάσουν σε ένα επίπεδο να διακινήσουν το γραμμάριο των ναρκωτικών. Έτσι, όχι να κάνουν αυτή τη στιγμή τη διακίνηση των κιλών. Ναι. Άρα, οι εγκληματικές, για παράδειγμα, η αλβανική μαφία, μεταξύ της, γιατί δεν είναι σίγουρα μία οργάνωση, είναι διάφορες. Πάλι όμως, στο πλαίσιο της αλβανικής μαφίας, μεταξύ τους έχουν συγκρούσεις? Φυσικά, προσπαθούν να δουν ποιος θα μπορέσει να είναι το αφεντικό. Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό πάντα. Το επίπεδο, ναι. Με τους Σέρβους ή με κάποια άλλη εθνικότητα εγκληματική? Και αυτοί είναι μεταξύ τους. Μεταξύ δηλαδή τους και αυτοί, ναι, μπορεί να συνεργάζονται, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ότι θα έρθουν σε συμπλοκή Σέρβοι με Αλβανούς για αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, γιατί κομμάτι της διακίνησης. Και όπως μας είπατε, στους Νιγηριανούς είναι πολύ δύσκολη η διείσδυση. Έχετε περισσότερο παρατήρηση εκεί? Έχουμε περισσότερο παρατήρηση, ναι, είναι πιο λίγο δύσκολη η διείσδυση. Ακόμα αν καταλάβετε τη γλώσσα, είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχει πολλής κόσμος που μιλάει για άβατο. Όπως για παράδειγμα στο Ζεφύρι, στο Μενίδη. Υπάρχει άβατο για τη δίωξη ναρκωτικών? Υπάρχει άβατο για σας? Εγώ πιστεύω ότι αυτός που το λέει έχει κάνει το μεγαλύτερο λάθος που υπάρχει. Έχουμε αποδείξει ότι σαν υπηρεσία μπαίνουμε παντού. Ενεργούμε παντού και κάνουμε συλλήψεις παντού. Και κατά σχέση παντού. Δεν υπάρχει άβατο ούτε στο Ζεφύρι, ούτε στο Μενίδη, ούτε στα Εξάρχεια, ούτε σε οποιαδήποτε περιοχή. Και η ελληνική αστυνομία, για την ελληνική αστυνομία δεν υπάρχει άβατο πουθενά. Πουθενά στην Ελλάδα. Γιατί εμείς, σαν υπηρεσία, αν γυρίσουμε τα χρόνια πίσω, συμμετείχαμε και στην επιχείρηση στα Ζωνιανά, είχαν φύγει στελέχη της υπηρεσίας και είχαν πάει εκεί. Και με τους τοπικούς και είχαν κάνει τις επιχειρήσεις που ήταν στα Ζωνιανά αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε τώρα άβατο που λέγανε για το κομμάτι της Κρήτης. Δεν υπήρχε άβατο. Απλά η αστυνομία όταν έχει τη δύναμη και έχει τα εργαλεία για να μπορέσει να καταπολεμήσει τους πάντες. Τώρα, πιστεύετε ότι το να πολεμάς τα ναρκωτικά είναι ένας άνισος πόλεμος γενικότερα? Δηλαδή, όσο και να τα κυνηγάς, πάντα θα υπάρχουν, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό? Κυνήγι ποντικού γάτας συνεχώς. Κοιτάξτε να δείτε. Όσο υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτηση, θα υπάρχει προσφορά. Εφόσον υπάρχει ζήτηση δηλαδή για ναρκωτικά, πάντα θα υπάρχει προσφορά. Πότε λιγότερη, πότε περισσότερη. Δηλαδή αυτό το διαπιστώνουμε εμείς και από τις τιμές των ναρκωτικών. Δεν είναι ποτέ σταθερές. Δηλαδή η κάναβη. Έτσι είναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κάναβη στην Ελλάδα είναι κοντά στο 1.500 το κιλό. Αν πήγαιναμε πριν 15 χρόνια πίσω, μπορεί να ήταν 700 ευρώ το κιλό. Αυτό σημαίνει όχι ότι έχει περιοριστεί τόσο πολύ η ζήτηση της κάναβης, έχουν κάνει δουλειά οι διοκτικές αρχές.
περισσότεροι και έχουμε περιορίσει τουλάχιστον τη διακίνηση. Να σας πω ακριβώς τι γίνεται με την υπηρεσία. Για να υπηρετήσει κάποιος τη δίωξη ναρκωτικών δεν είναι εύκολο πράγμα. Για να έρθει κάποιος εδώ πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε Έλληνες αστυνομικοί, είμαστε ταγμένοι σε αυτό που έχουμε ορκιστεί, αλλά για να υπηρετήσει κάποιος την υπηρεσία πρέπει να το θέλει. Και αυτό που πιστεύουμε βασικά είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να περιορίσουμε τη διακίνηση ναρκωτικών. Mm-hmm. Με αποδέκτη φυσικά τον πολίτη και όσον αφορά την υγεία του. Γιατί τα ναρκωτικά, μην ξεχνάμε, δεν είναι μονάχα τα χρήματα, είναι η υγεία αυτών που κάνουν τη χρήση των ναρκωτικών. Σας ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Για αυτήν την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.